Greg Colin, Ford, Delecour François, Recalde Jorge, Alexander Fiore, and Jigger. Who is Stefanis Kostas? I think I am. Are you? Yeah. Oh, yeah. You are the remember same. Now? Το 47ο ράλι Ακρόπολης τελείωσε και το βέβαιο είναι στις προσωπικές συζητήσεις που είχαμε με τους υπευθύνους των αγωνιστικών ομάδων ότι οργανωτικά πέτυχε και πήρε θετικά σχόλια. Μπράβο σε όσους μόχθησαν γι' αυτό στα βουνά και στα γραφεία. Από του χρόνου αναμένονται πάλι κάποιες αλλαγές αφού η ιδέα της χρησιμοποίησης δύο φορές των ειδικών διαδρομών απέτυχε και έτσι οι αγώνες είναι πιθανό να απλώσουν. Θα είναι η κατάλληλη στιγμή οι οργανωτές να περάσουν στην άλλη πλευρά του νομού Φθιώτιδας και να πάνε στον Ταρζάν και σε άλλες ειδικές που θα δώσουν περισσότερη προσωπικότητα και χρώμα στον εθνικό μας αγώνα. Πριν περάσουμε να δούμε το ράλι Ακρόπολης, σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ο Γιούχα Κάγκουνεν είναι ο τελευταίος της σχολής των αληθινών ράλιμαν. Λόγω προβλημάτων, τερμάτισε τρίτος γενικής στο φετινό Ακρόπολης. Μπήκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 1979, στο ράλι της πατρίδας του και μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει σε 146 αγώνες. 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με 23 νίκες στο ενεργητικό του και 6 ακόμη που λόγω συνθηκών σήκωσε γκάζι και τις παραχώρησε σε ομόσταυλους. Η μεγάλη καριέρα του πλησιάζει στο τέλος της, αλλά σίγουρα θα φτάσει τουλάχιστον τις 165 κινήσεις. Ψάξαμε και βρήκαμε τη Λάντσια Ντελτόνα με την οποία έτρεξε στο Ράλι Ακρόπολης του 1992 με το νούμερο 1 στις πόρτες αφού ήταν ο νικητής του αγώνα την προηγούμενη χρονιά. Is it my Acropolis car? Is it your? Yes. Is this the same? 92 car. How can you have that? Μεγάλο μουστάκι δεν πίστευε στα μάτια του. Συγκινήθηκε, θυμήθηκε και ταξιδέψαμε μαζί του. You come with me. Αρνήθηκε να τη βάλει στο χώμα για να μην την ταλαιπωρήσει. Τον εντυπωσίασε το επίπεδο γνησιότητας του αυτοκινήτου και στην πισίνα του ξενοδοχείου ξεκουραζότανε, είπαμε πολλά. 86 example when it was the last year of Group B cars. Then the man's were man, you know, that nowadays we are just boys. Let's say even me, I'm getting older, but you know, the rallies were so much longer and the cars were so much more powerful and different. And I love those times anyway. I mean,
I have a good memories from them, and but you know the rolling thing has changed, and you know I don't know. I mean it's good way or bad way. I cannot comment to that. But anyway, it's okay. Nowadays rolling and weekend rallies, and I like that as well. I will drive next year at least to gravel rallies, but the year after I don't know yet.